Τι συνέβαινε στα διάσημα Ελευσίνια μυστήρια, πώς συνδέονταν με το μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Άδη που είδαμε στο προηγούμενο βίντεο, γιατί ξέρουμε τόσα λίγα πράγματα για την ιερότερη και την πιο μυστηριώδη γιορτή των αρχαίων Ελλήνων. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε! Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγος και μου αρέσει η μυθολογία. Αν σας αρέσει και εσάς, μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Έξτρα ενδιαφέρον μυθολογικό υλικό, αλλά και το Q&A που έγινε χτες, μπορείτε να βρείτε στα social media και συγκεκριμένα στο Instagram, το link για τα οποία υπάρχει κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Εκεί θα βρείτε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να στηρίξετε έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο κανάλι μέσω Patreon. PayPal, ενώ επίσης στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε και τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για το σημερινό βίντεο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνουμε σήμερα ένα βίντεο όχι τόσο μυθολογικό, αλλά περισσότερο ιστορικό και αρχαιολογικό, που βέβαια όμως σχετίζεται άμεσα με τη μυθολογία. Αν σας αρέσει η συγκεκριμένη προσπάθεια, μπορεί και στο μέλλον να πιάσουμε και άλλα ιστορικά θέματα, όχι τόσο μεγάλα ζητήματα όπως ας πούμε η μάχη του Μαραθώνα ή γενικά η Περσική πόλεμη ή ο Πελοποννησιακός, αλλά πιο ασήμαντα σε εισαγωγικά γεγονότα και στοιχεία. Προσωπικά πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να ρίξουμε λίγο φως στην αθέατη πλευρά της καθημερινότητας, ας πούμε, των αρχαίων Ελλήνων, όπως για παράδειγμα το τι φαγητό έτρωγαν, τι συνέβαινε όταν μεθούσαν, αλλά και ιστορίες σκλάβων, για παράδειγμα, από την αρχαία Ελλάδα, παρά για τα μεγάλα γεγονότα για τα οποία πάνω κάτω όλοι ξέρουμε λίγα πράγματα και υπάρχουν έτσι κι αλλιώς διάσπαρτες πληροφορίες για αυτά σε όλο το ίντερνετ. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το σημερινό βίντεο και πείτε μου στο τέλος, θα περιμένω να διαβάσω από κάτω τα σχόλιά σας. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τα μικρά και τα μεγάλα Ελευσίνια μυστήρια, τα οποία σημάδεψαν την αρχαία ελληνική θρησκεία και παράδοση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σας πω είναι ότι τα Ελευσίνια μυστήρια ήταν ίσως η ιερότερη και η πιο μυστηριώδης τελετή και γιορτή των αρχαίων Ελλήνων. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, μέσα στο πέρασμα των δεκάδων αιώνων που πραγματοποιούνταν, γίνονταν μία φορά το χρόνο και ήταν τόσο γνωστά που οι αρχαίοι Αθηναίοι τα έλεγαν απλώς μυστήρια. Έχω ήδη πει πολλές φορές τη λέξη μυστήριο ήδη στο σημερινό βίντεο και ας είμαστε ακόμα στην αρχή, οπότε πρέπει να καταλάβετε ότι η συγκεκριμένη γιορτή, η συγκεκριμένη τελετή είχε πάνω της ένα τεράστιο πέπλο μυστηρίου και γι' αυτό ξέρουμε και εμείς σήμερα πάρα πολύ λίγα για αυτό. Βέβαια δεν είναι μόνο επειδή ήταν μυστήρια και επειδή έγιναν στην αρχαία εποχή οι λόγοι για τους οποίους δεν ξέρουμε πολλά γι' αυτό, είναι κυρίως το γεγονός ότι απαγορευόταν να αποκαλυφθεί το τι συνέβαινε μέσα σε αυτά τα μυστήρια, είτε από κάποιον μοιημένο, είτε από κάποιον αμύητο, με την ποινή να είναι φυσικά ο θάνατος. Έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων της αρχαίας εποχής που καταδικάστηκαν σε θάνατο ή επικηρύχθηκαν επειδή είτε αποκάλυψαν τι γινόταν στα Ελευσίνια μυστήρια, είτε διακομόδησαν αυτό που συνέβαινε και καταδικάστηκαν σε θάνατο και είτε αθώθηκαν, είτε τελικά βρήκαν τραγικό θάνατο. Είναι λογικό λοιπόν και εμείς σήμερα να μην ξέρουμε πολλά για αυτά, όμως ξέρουμε κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες που μπορούν έτσι να φτιάξουν το κάδρο του τι πραγματικά συνέβαινε σε αυτά τα Ελευσίνια μυστήρια. Κρατούσαν 9 με 10 μέρες, όσο περίπου και η αναζήτηση της Δήμητρας για να βρει την κόρη της, η οποία είχε κατεβεί στον Άδη μετά την αρπαγή της από το Θεό του κάτω κόσμου, τον Άδη ή τον Πλούτονα. Και μέρα με τη μέρα υπήρχαν κάποιοι συμβολισμοί που παρέπεμπαν άμεσα στο συγκεκριμένο μύθο. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν υπήρχαν μόνο συγκεκριμένα Ελευσίνια μυστήρια. Υπήρχαν 2 Ελευσίνια μυστήρια, τα μικρά ή ενάγρες Ελευσίνια μυστήρια και τα μεγάλα Ελευσίνια, τα οποία πραγματοποιούνταν στην Αθήνα, αλλά φυσικά και στο ιερό της Ελευσίνας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γινόταν πρώτα στα μικρά Ελευσίνια μυστήρια, για ποιο λόγο δεν ήταν τόσο μικρά ή ασήμαντα όπως λέει το όνομά τους και πώς φυσικά σχετίζονταν με τα μεγάλα Ελευσίνια μυστήρια, αυτά που αποτελούν φυσικά το κυρίως θέμα του σημερινού βίντεο. Τα μικρά λοιπόν Ελευσίνια μυστήρια γιορτάζονταν κατά το μήνα Ανθεστηριώνα στο Αττικό ημερολόγιο, ο οποίος Ανθεστηριώνας ήταν ο 8ος μήνας, ο οποίος με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν κάπου προς τα τέλη Ιανουαρίου με Φεβρουάριο. Η σημασία των μικρών μυστηρίων, των μικρών Ελευσινίων μυστηρίων, ήταν φυσικά στο ότι ήταν μία φάση προετοιμασίας για το κυρίως πιάτο, θα λέγαμε, των μεγάλων Ελευσινίων μυστηρίων. Και όταν λέω προετοιμασία, πρέπει να σημειώσουμε ότι κάποιος ο οποίος
θα ήθελε να συμμετάσχει ως μύστης, ως μοιημένος δηλαδή στα μεγάλα Ελευσίνια μυστήρια, θα έπρεπε σίγουρα να έχει μοιηθεί πρώτα και να είχε συμμετάσχει στα μικρά Ελευσίνια μυστήρια. Λέγεται, σύμφωνα με κάποιες πηγές, ότι τα συγκεκριμένα μικρά μυστήρια ιδρύθηκαν προς τιμήν του Ηρακλή και των Διόσκουρων, οι οποίοι θέλησαν να συμμετάσχουν, και έτσι οι Αθηναίοι δημιούργησαν τη συγκεκριμένη εορτή προκειμένου να προλάβουν να μοιηθούν και να συμμετάσχουν στα επόμενα μεγάλα Ελευσίνια μυστήρια του έτους. Πάμε λοιπόν τώρα όμως, αφού φάγαμε το πρώτο πιάτο, το ορεκτικό, έτσι σύντομα των μικρών μυστήριων και μας άνοιξε η όρεξη, να δούμε τι γινόταν στο κυρίως πιάτο, στα μεγάλα Ελευσίνια μυστήρια, για ποιο λόγο ρε παιδί μου τελικά γινόταν και γίνεται τόσος χαμός σχετικά με αυτά. Λοιπόν, τα μεγάλα Ελευσίνια μυστήρια γιορτάζονταν κατά το μήνα Βοηδρομιώνα του Αττικού ημερολογίου, ο οποίος ήταν ο δεύτερος μήνας για τους Αθηναίους, ο οποίος με τα σημερινά δεδομένα αντίστοιχα ήταν κάπου ανάμεσα στον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Φυσικά, όπως όλες οι εορτές και οι μεγάλες τελετές, δεν ξεκινούσαν αμέσως την πρώτη μέρα, την προηγούμενη είχαμε αυτό που λέμε προεόρτια. Τι γινόταν όμως κατά τα προεόρτια των Ελευσινίων μυστηρίων? Μεταφερόντουσαν τα ιερά αντικείμενα της Δήμητρας και της Περσεφόνης από το ιερό των δύο αυτών θεών στην Ελευσίνα, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ελευσίνιο, το οποίο βρισκόταν στη βάση, κάτω δηλαδή, από το λόφο της Ακρόπολης. Και αφού λοιπόν τα ιερά αντικείμενα με μεγάλη μυστικότητα, χωρίς να αποκαλυφθούν σε κανέναν, διότι βρίσκονταν μέσα σε κίστες, σε καλάθια δηλαδή κατά κάποιον τρόπο, τοποθετούνταν στη θέση τους, είχε έρθει η ώρα για να ξεκινήσει σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, η μεγάλη γιορτή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γινόταν μέρα με τη μέρα, ξεκινώντας από την πρώτη, η οποία είχε πάρει το όνομα Αγυρμός ή Πρόρησης. Αγυρμός και Πρόρησης, και τα δύο αυτά σηματοδοτούν την έναρξη της μεγάλης γιορτής, διότι ο αγυρμός ήταν όταν αγύρονταν, δηλαδή όταν σηκώνονταν στο πόδι, ενώ πρόρησης είναι αυτό που προηγείται αυτού που θα λεχθεί. Οπότε βλέπουμε και στα δύο αυτά στοιχεία έναν ξεσηκωμό για την αρχή της μεγάλης γιορτής. Τι συνέβαινε όμως συγκεκριμένα κατά την πρώτη αυτή μέρα? Οι μύστες συγκεντρώνονταν στην ποικίλη στοά της Αθήνας, η οποία βρισκόταν και βρίσκεται ακόμα κατά κάποιο τρόπο στα βόρεια της αγοράς της Αθήνας, και εκεί τους υποδεχόταν ο Άρχον Βασιλεύς. Στο πολίτευμα λοιπόν της Αθήνας, ο Άρχον Βασιλεύς, κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ύπαρξης αυτού του αξιώματος, ήταν υπεύθυνος για την ορθή τήρηση των θρησκευτικών τελετών, με αποτέλεσμα να είναι και επικεφαλής της συγκεκριμένης μέρας και αναφορικά με τα Ελευσίνια μυστήρια. Υποδεχόταν λοιπόν ο Άρχον Βασιλεύς μαζί με τους τέσσερις βοηθούς του, τους επιμελητές, τους μύστες των συγκεκριμένων αυτής της χρονιάς Ελευσίνιων μυστηρίων, και έκαναν κάποιες θυσίες προς τιμήν της Δήμητρας και της Περσεφόνης, η οποία λεγόταν κόρη στα Ελευσίνια μυστήρια, με σκοπό το καλό όλης της Ελλάδας. Και λέω όλης της Ελλάδας, διότι στα Ελευσίνια μυστήρια μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι οι Έλληνες, αν μιλούσαν ελληνικά, και φυσικά αν δεν είχαν κάνει κάποιο έγκλημα, όπως κάποιο φόνο, και εκκρεμούσε κάποια δικαστική απόφαση εναντίον τους. Την ίδια μέρα λοιπόν, οι μύστες εκεί στην ποικίλη στοά έπλαιναν τα χέρια τους με έναν είδους καθαρμό, θα λέγαμε. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή επίσης, ο Άρχον Βασιλεύς και οι υπόλοιποι υπενθύμιζαν στους μύστες ότι πρέπει να παραμείνουν σιωπηλοί και να τα κάνουν όλα αυτά κάτω από άκρα μυστικότητα, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν έπρεπε και δεν μπορούσε κανένας να αποκαλύψει τι πραγματικά γινόταν μέσα στην τέλεση των συγκεκριμένων μυστηρίων. Η δεύτερη μέρα ονομαζόταν Άλλα δε μύστε. Αυτό ήταν μία προσφώνηση που ουσιαστικά σήμαινε προς τη θάλασσα μύστες. Όπως λοιπόν έλεγε και η συγκεκριμένη προσφώνηση, οι μύστες έπρεπε με μία πομπή να κατευθυνθούν στη θάλασσα, που μάλλον ήταν το Φάληρο, και να πληθούν προκειμένου να καθαγιαστούν. Πλένονταν λοιπόν, βουτούσαν μέσα στη θάλασσα και έβγαιναν ως νέοι άνθρωποι, αναγεννημένοι, καθαροί. Μαζί τους είχαν και ένα γουρουνάκι, το οποίο και αυτό έπλαιναν, και δυστυχώς πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό το πλήσιμο ήταν το τελευταίο πράγμα που θα βίωνε το γουρουνάκι πριν από τη δολοφονία του με τη μορφή θυσίας. Η τρίτη μέρα δεν έχει όνομα, αλλά είχε τον χαρακτήρα του πένθους, αναφορικά με
τον χαμό της Περσεφόνης και την αναζήτηση της Δήμητρας. Γενικά ήταν μια ημέρα νηστείας και στέρησης απολαύσεων και λέγεται ότι εκείνη τη μέρα κυκλοφορούσαν στην πόλη της Αθήνας γυναίκες με καλάθια τα οποία μέσα είχαν καρπούς, που φυσικά αυτό συμβόλιζε τη θεά Δήμητρα, αλλά και λέγεται ότι μάλλον υπήρχαν και ρόδια, το οποίο φυσικά αποτελεί ξεκάθαρο συμβολισμό για την κατανάλωση καρπών του ροδιού που είδαμε από την Περσεφόνη στο προηγούμενο βίντεο. Η τέταρτη μέρα είχε το όνομα Επιδαύρια και ήταν κατά κάποιο τρόπο μία μικρότερη γιορτή στα πλαίσια της μεγαλύτερης γιορτής που ήταν φυσικά τα Ελευσίνια Μυστήρια. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα, αλλά θα το ξεδιαλύνω αμέσως. Σύμφωνα με την παράδοση και το μύθο, ο Ασκληπιός κάποτε είχε ξεκινήσει από την Επίδαυρο, εκεί όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο του ιερό, για την Αθήνα με σκοπό να μοιηθεί κι αυτός στα Ελευσίνια Μυστήρια. Όμως καθυστέρησε, αλλά οι Αθηναίοι δεν ήθελαν να τον στεναχωρήσουν και να τον δυσανασχετήσουν, με αποτέλεσμα να τον μοιήσουν αν και αργοπορημένο. Οπότε εκείνη τη μέρα λατρευόταν ο Ασκληπιός αλλά και η κόρη του και έτσι είχαμε μία τελετή στα πλαίσια μίας ευρύτερης μεγαλύτερης εορτής και τελετής. Στο σημείο αυτό παρακαλώ ταυτιστείτε όσοι από εσάς γενικά είστε αργοπορημένοι και αργείτε στα ραντεβού σας, δεν σας συμπαθούμε καθόλου και παίρνω αυτή την αφορμή για να το εκφράσω και δημόσια, διότι εμείς δεν είμαστε σαν τους Αθηναίους και δυσανασχετούμε και θα σας στεναχωρήσουμε. Μετά από αυτό το κοινωνικό μήνυμα φτάνουμε και στην πέμπτη μέρα των Ελευσινίων Μυστηρίων, η οποία είχε το όνομα «Η μέρα των λαμπάδων». Καλά το μαντέψατε, είχε κάτι να κάνει με λαμπάδες. Πιο συγκεκριμένα, οι μύστες κάναν μία πομπή κρατώντας δαυλούς, κάτι το οποίο ήταν άμεση αναφορά στην περιπλάνηση της Δήμητρας τα βράδια, η οποία κρατούσε δαυλούς προκειμένου να δει και να βρει την κόρη της, και με επικεφαλής της πομπής τον Δαδούχο, πορευόντουσαν από την Αθήνα στο ιερό της Ελευσίνας. Και φτάνουμε εσείως στην έκτη και πιο σημαντική μέρα, την κορύφωση της λατρείας των Ελευσίνων Μυστηρίων, η οποία αυτή έκτη μέρα είχε το όνομα Ίακχος. Εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές. Σύμφωνα με τη μία, ο Ίακχος, η λέξη Ίακχος, το όνομα αυτό, ήταν ένα προσωνύμιο του Βάκχου και κατ' επέκταση του Διονύσου, που σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή βοήθησε τη Δήμητρα κατά το διάστημα της αναζήτησης της κόρης της. Η άλλη εκδοχή λέει ότι ο Ίακχος ήταν ένας δαίμονας της Δήμητρας, αυτής της χθόνιας θεότητας, και επομένως συνδέεται κατά αυτόν τον τρόπο. Ό,τι και να ισχύει όμως, ο Ίακχος έπαιζε κεντρικό ρόλο φυσικά σε αυτή τη μέρα, η οποία άλλωστε είχε πάρει και το όνομά του. Τι γινόταν όμως σε αυτή τη μέρα? Είχαμε την μεγάλη πομπή. Την πομπή των χιλιάδων ανθρώπων που ξεκινούσε από τον Κεραμικό για να φτάσει στο θριάσιο πεδίο της Ελευσίνας, εκεί όπου θα υπήρξε η κορύφωση των Ελευσινίων Μυστηρίων. Όπως μας λέει ο Ηρόδοτος, μπορεί και 30.000 άτομα να συμμετείχαν σε αυτή την πομπή, της οποίας η απόσταση είναι περίπου 25 με 30 χιλιόμετρα, άρα μιλάμε για μια τεράστια πομπή που κρατούσε πάρα πολλές ώρες. Το άγαλμα του Ιάκχου, το ξύλινο αυτό άγαλμα, το έσερναν βόδια πάνω σε μια άμαξα και απεικονιζόταν ο Ιάκχος να κρατάει έναν δαυλό, μάλλον σε ανάμνηση, αν πιστέψουμε την πρώτη εκδοχή, της βοήθειας που έδωσε ο Ίακχος στη Δήμητρα φωτίζοντας το δρόμο για να βρει η θεά της Γεωργίας την χαμένη κόρη της. Φυσικά, σε αυτήν την πομπή που κρατούσε πάρα πολλές ώρες, γίνονταν πάρα πολλές στάσεις. Συγκεκριμένα, σταματούσε η πομπή για προσφορές, θυσίες, χωές και οτιδήποτε άλλο τέτοιο σε όλα τα ιερά τα οποία συναντούσαν στο δρόμο τους για την Ελευσίνα. Ένα ακόμα περίεργο στάδιο και έθιμο της συγκεκριμένης πομπής ήταν η λεγόμενη γεφυρισμή. Όταν η πομπή έφτανε στη γέφυρα του Κηφισού, όχι εκεί που είναι τα Κτέλ, περνάμε απέναντι τον Κηφισό, αλλά στην Ελευσίνα, σε αυτόν τον Κηφισό, υπήρχαν κάποιοι με μάσκες οι οποίοι έλεγαν χοντροκομμένα και προσβλητικά αστεία σε αυτούς που συμμετείχαν στην πομπή. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, όμως και αυτό έχει άμεση σχέση με το μύθο και συγκεκριμένα με την Ιάμβη, την κόρη του Πανός και της Ιχούς, η οποία λέγεται ότι προσπάθησε να διασκεδάσει τη Δήμητρα, η οποία ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη προφανώς, κάνοντάς της ανάλογα χοντροκομμένα και προσβλητικά αστεία. Έφτανε λοιπόν η πομπή στο ιερό της Ελευσίνας και σιγά σιγά έμεναν μόνο οι μύστες. Οι αμύητοι γυρνούσαν πίσω στην Αθήνα, ενώ οι μύστες έσπαγαν την νηστεία που έκαναν πίνοντας τον Κικαιώνα και έμπαιναν στο τελεστήριο. Ξέρω, έχετε δύο άγνωστες λέξεις, Κικαιώνας και τελεστήριο, αφήστε με να σας εξηγήσω. Καταρχάς, ο Κικαιώνας δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, ήταν όμως κατά πάσα πιθανότητα ένα μείγμα από στάρι, φλισκούνι και κάποια άλλα βότανα, τα οποία έσπαγαν την νηστεία των μυστών, οι οποίοι μέχρι τότε έτρωγαν, αν όχι καθόλου, πάρα πολύ λίγο,
και σύμφωνα με ορισμένες έρευνες είχε και παρεστησιογόνες ιδιότητες οι οποίες βοηθούσαν στην βίωση της εμπειρίας κατά την κορύφωση της λατρείας μέσα στο τελεστήριο. Και τι ήταν το τελεστήριο? Το τελεστήριο ήταν ένα περίεργο τετράγωνο κτίριο το οποίο χωρούσε μέσα χιλιάδες άτομα. Από τον 6ο αιώνα π.Χ. που πρωτοχτίζεται μέχρι και τον 2ο αιώνα που σταματά μετά Χριστόν η χρήση του, επεκτείνεται συνεχώς, που σημαίνει ότι οι μύστες ολοένα και πλήθαιναν και ουσιαστικά εκεί μέσα γινόταν η τέλεση της λατρείας. Ήταν στο απόλυτο σκοτάδι, δεν υπήρχαν παράθυρα, υπήρχαν καθίσματα για αυτούς τους χιλιάδες και στη μέση του τελεστηρίου υπήρχε ένα μικρότερο τετράγωνο κτίριο. Μία αίθουσα θα λέγαμε, η οποία στις πηγές αναφέρεται ως ανάκτορο και η οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έπαιζε κεντρικό ρόλο στη λατρεία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Και μιας λοιπόν που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πρέπει να σας πω ότι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Μπορεί στα προηγούμενα στάδια να μην ξέραμε ακριβώς τι γινόταν, αλλά να ξέραμε πολύ σημαντικές πληροφορίες, όμως εδώ, στο βράδυ, μέσα στο σκοτάδι, στο τελεστήριο και στο ανάκτορο, πραγματικά μπορούμε απλά να κάνουμε υποθέσεις, αν και γνωρίζουμε κάποια βασικά ενδεχομένως στοιχεία, χωρίς παρόλα αυτά να ξέρουμε τι πραγματικά συνέβαινε. Όποιος σας πει ότι ξέρει τι γινόταν μέσα στα Ελευσίνια Μυστήρια, σας λέει ψέματα, σας το λέω εγώ, αν θέλετε με πιστεύετε. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι ακόμα και οι αρχαίοι συγγραφείς δίσταζαν, όσοι ήξεραν, να αποκαλύψουν το τι πραγματικά γινόταν εκείνο το βράδυ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που σας λέω είναι ο περιηγητής Παυσανίας, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν και ενώ σε όλη του την πορεία δίνει όλες τις πληροφορίες του κόσμου στον αναγνώστη για αυτά που βλέπει και που θεωρεί ενδιαφέροντα, όταν φτάνει στην Ελευσίνα, λέει ότι το προηγούμενο βράδυ το εμφανίστηκε στον ύπνο του ένα όραμα, το οποίο τον απέτρεπε από το να μιλήσει για το τι συνέβαινε στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οπότε καταλαβαίνετε μέσα από αυτά που μας λέει ο Παυσανίας ότι πραγματικά ήταν πολύ σοβαρή υπόθεση το να μην πει κανείς αυτά που ήξερε, διότι προφανώς όχι μόνο θα ήταν ιερόσυλος, αλλά θα έχανε και τη ζωή του. Λοιπόν, για να δούμε. Σύμφωνα με τις κυριότερες θεωρίες, υπήρχαν δύο επίπεδα μύησης και βίωσης της εμπειρίας αυτής μέσα στο τελεστήριο και το ανάκτορο. Το ένα ήταν για τους μύστες και το άλλο ήταν για τους επόπτες. Μύστες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν μυηθεί εκείνη τη χρονιά, ενώ επόπτες ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τουλάχιστον συμμετάσχει άλλη μία ως μύστες και πλέον ήταν περισσότερο μυημένοι, θα λέγαμε, στα συγκεκριμένα μυστήρια. Αυτό που ενδεχομένως γνωρίζουμε για το τι συνέβαινε μέσα στο τελεστήριο είναι ότι υπήρχαν τρία κυρίως σημεία. Τα δρόμενα, τα λεγόμενα και τα δεικνύμενα. Δρόμενα σημαίνει κάποιο είδους δράση, δηλαδή ίσως μία αναπαράσταση του μύθου της αρπαγής της Περσεφόνης, της καθόδου της στον Άδη και μετά την επανένωσή της με τη μητέρα της. Τα λεγόμενα, τα οποία μάλλον ήταν κάποια λόγια τα οποία έπρεπε να πούν οι μύστες και τα δεικνύμενα πρέπει μάλλον να ήταν η αποκάλυψη κάποιων ιερών αντικειμένων ή ο ιεροφάντης. Φυσικά είναι μια σύνθετη λέξη, αυτός ο οποίος φανερώνει τα ιερά, ο οποίος μάλλον στο απόλυτο σκοτάδι του τελεστηρίου έβγαινε από το ανάκτορο είτε κρατώντας τα ιερά αντικείμενα της Δήμητρας και της κόρης, είτε το δαυλό και κατά κάποιο τρόπο έδινε τη φώτιση στους μυημένους. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι γνωρίζουμε βάσει των πηγών ότι μέσα στους μύστες ήταν και ένα παιδί κάθε φορά. Δεν ξέρουμε φυσικά ακριβώς τι έκανε αυτό το παιδί, όμως μπορούμε να κάνουμε μία υπόθεση. Αν θυμάστε στο προηγούμενο βίντεο, είχαμε δει την προσπάθεια της Δήμητρας να ανταποδώσει τη φιλοξενία του Κελεού με το να κάνει τον γιο του, το βρέφος, τον Δημοφόντα αθάνατο, βάζοντάς τον πάνω από τη φωτιά, καθαγιάζοντάς τον έτσι με αυτόν τον τρόπο. Η συγκεκριμένη απόπειρα δεν πέτυχε, διότι έκριναν οι άνθρωποι ότι ήταν πολύ επικίνδυνο για το μωρό και φυσικά δεν γνώριζαν ότι επρόκειτο για τη θεά Δήμητρα, αλλά για αυτήν την ηλικιωμένη γυναίκα που λέγαμε. Όμως ίσως αυτό το γεγονός να είχε δώσει κάποια στοιχεία και έτσι να εξηγείται στα Ελευσίνια Μυστήρια εκείνο το βράδυ η συμμετοχή ενός παιδιού σε αυτά. Η εποπτεία που λέγαμε προηγουμένως ήταν ίσως η θέαση των πολύ πολύ ιερών αντικειμένων
του Ιερού της Ελευσίνας, τα οποία αυτά αντικείμενα, όπως είδαμε στα προεόρτια, μεταφέρονταν από την Ελευσίνα στην Αθήνα και κατά τη διάρκεια της πομπής γυρνούσαν πίσω. Οπότε ενδεχομένως ο Ιεροφάντης να φανέρωνε στους επόπτες τα συγκεκριμένα ιερά αντικείμενα και κατά κάποιο τρόπο έτσι να τους ερχόταν η φώτιση. Αυτό μάλλον γινόταν και την 7η μέρα, διότι κρατούσε πολλές ώρες και σε συνδυασμό με τις ώρες που έπαιρνε για να πάνε από τον κεραμικό στο θριάσιο πεδίο της Ελευσίνας, θα θέλαμε επίσης πολλές ώρες, οπότε πάμε κατευθείαν στην 8η μέρα, η οποία είχε το όνομα Πλημοχώε. Τι γινόταν όμως σε αυτή τη μέρα που είχε το όνομα Πλημοχώε? Οι μύστες με κάποια περίεργα αγγεία, όπως αυτό που βλέπετε εδώ, έκαναν χωές κρασιού στο έδαφος προς ανατολή και προς δύση, ίσως ως προς την ιδιότητα της θεάς της Γεωργίας, μάλλον για να έχουν κάποια ευνοϊκή σοδιά. Κατά την 9η ή και 10η ημέρα, αν μετρήσουμε και τα προεόρτια, όλοι επέστρεφαν στα σπίτια τους και είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όλο το υπόλοιπο έτος οι μύστες δεν διέφεραν από τους απλούς ανθρώπους, ήταν απλοί καθημερινοί άνθρωποι και ήταν μύστες μόνο κατά τη διάρκεια της τέλεσης των μυστηρίων. Γιατί όλα αυτά όμως, δεν αναρωτιέστε κι εσείς, για ποιο λόγο μπαίναν σε τόσο κόπο οι μύστες, γιατί ήταν τόσο σημαντική αυτή η μυστηριακή τελετή για τους ανθρώπους γενικότερα και για τους μοιημένους ειδικότερα? Σύμφωνα με την κυριότερη πηγή που έχουμε για το μύθο της Περσεφόνης, του Άδη και της Δήμητρας και σύμφωνα και με άλλους αρχαίους συγγραφείς, το όλο ζήτημα των Ελευσινίων μυστηρίων ήταν η μεταθανάτια ζωή και εμπειρία. Δεν υπόσχονταν αθανασία στους μύστες, υπόσχονταν όμως μία χαρούμενη και ευτυχισμένη ζωή μετά το θάνατο. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που μας λέει ο ίδιος ο ομηρικός ύμνος προς τη Δήμητρα, ο οποίος λέει ότι θα ήταν χαρούμενος αυτός ο οποίος θα βίωνε τα μυστήρια, διότι θα ήταν ευτυχισμένος στη μεταθανάτια ζωή. Σε αντίθεση με αυτόν, ο άνθρωπος ο οποίος δεν βίωνε τη φώτιση των Ελευσινίων μυστηρίων, θα αναγκαζόταν να ζήσει όλη τη μεταθανάτια ζωή του μέσα στο σκοτάδι. Σε αυτό συμφωνούν και ο Πίνδαρος και ο Σοφοκλής, λένε πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, και έτσι μας δίνεται η εντύπωση ότι το όλο νόημα των Ελευσινίων μυστηρίων ήταν να απομακρυνθεί από τον άνθρωπο ο φόβος του θανάτου. Είναι κάτι το οποίο συνδέεται βέβαια με τον μύθο μας, διότι η Περσεφόνη ανεβοκατέβαινε, λες και είχε ασανσέρ στον πάνω και στον κάτω κόσμο, κάτι το οποίο θα περνούσε και ως αντίληψη στους μοιημένους, ερχόμενοι σε επαφή με το θεϊκό στοιχείο μέσα από το φως και μέσα από τα ιερά αντικείμενα και ίσως την αναπαράσταση του μύθου, και έτσι θα περνούσε ίσως και σε αυτούς η αντίληψη για το ότι ο θάνατος δεν ήταν και κάτι τόσο σπουδαίο. Φυσικά σε αυτή τους την μεταφυσική εμπειρία θα έπαιζε ρόλο και ο Κικαιώνας, μην το ξεχνάμε ότι ήταν μάλλον υπό την επίρρεια παραστησιογόνων ουσιών, κάτι το οποίο πραγματικά θα τους έδινε την αίσθηση ότι βίωσαν κάτι το μεταφυσικό, κάτι το θεϊκό. Σε αυτό, εκτός από τις παρεστησιογόνες ουσίες, θα βοηθούσε και το σκοτάδι του τελεστηρίου και η ελάχιστη πηγή φωτός, ο Ιεροφάντης που έβγαινε ξαφνικά με το φως, η αναπαράσταση του μύθου, το παιδί με τις φλόγες, όλα αυτά τα ιερά αντικείμενα θα δημιουργούσαν ένα πραγματικά τρομακτικό θέαμα το οποίο θα έμενε τυπωμένο στην ψυχή του μοιημένου. Φυσικά μπορούμε να διακρίνουμε και κάποια στοιχεία σχετικά με την γεωργία και τις σοδιές. Όπως είδαμε, ο μύθος της Περσεφόνης, της αρπαγής της Περσεφόνης έχει συνδεθεί με τον κύκλο της βλάστησης. Η Δήμητρα φυσικά είναι η θεά της γεωργίας και μπορούμε να πούμε επίσης ότι αυτό με τις χωές, όπως είπαμε προηγουμένως, είχε να κάνει με τις ευχές ενδεχομένως για μια καλή σοδιά. Τα Ελευσίνια μυστήρια τελούνταν για 2.000 περίπου χρόνια, μέχρι το 392, όταν ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Θεοδόσιος διέταξε το κλείσιμο των αρχαίων ναών και επομένως το Ιερό της Ελευσίνας επήλθε σε μία περίοδο παρακμής. Ουσιαστικά τα μυστήρια έληξαν, όμως το ισχυρό πλήγμα ήρθε το 396 μετά Χριστόν με ένα τραγικό συμβάν. Το 396 μετά Χριστόν, ο Αλάριχος, ο αρχηγός των Γότθων, πήγε με το στράτευμά του στο Ιερό της Ελευσίνας και θανάτωσε όλο το ιερατείο, βάζοντας έτσι ένα τέλος στην παράδοση των χιλιάδων ετών των Ελευσινίων μυστηρίων. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε για το πού βρίσκουμε τόσες πληροφορίες εφόσον ήταν μυστήρια, να σας πω ότι γι' αυτό ευθύνονται οι συγγραφείς των χριστιανικών χρόνων, οι οποίοι μιλούσαν με μεγαλύτερη ευκολία φυσικά για το τι συνέβαινε στα μυστήρια, αν και αυτοί δεν γνώριζαν 100%. Ξέρουμε ότι ο τελευταίος που κατήχε το αξίωμα του Ιεροφάντη ήταν ο Ευμολπίδης Νεστόριος,
Θεός, ο οποίος λέγεται ότι όταν καταστράφηκε το ιερό και θανατώθηκε το ιερατείο, είπε ότι ξεκινά ένας βαθύς ύπνος για την ανθρωπότητα. Λοιπόν, θέλω τώρα να ακούσω τις δικές σας γνώμες κάτω στα σχόλια. Τι σας έκανε εντύπωση, τι πιστεύετε εσείς, τι γινόταν εκεί μέσα, μήπως έχετε εσείς κάποια θεωρία να εξετάσουμε. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας και μέχρι το επόμενο μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία, εύχομαι σε όλους σας να είστε καλά.